Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και απόψε στις προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital. Να χαιρετήσουμε και όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν δορυφορικά από την δορυφορική εκπομπή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου σε όλα τα σημεία του κόσμου. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Τον Αντώνη Αρέστη που είναι αθλητής και θα τον γνωρίσουμε έτσι καλύτερα και ως άνθρωπο. Έχουμε απόψε στις προσωπικότητες. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ. Είναι χαρά μας πραγματικά να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, ανθρώπους οι οποίοι έχουν να πούν και να δείξουν πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Πες μου έτσι λίγο πώς είναι κάποιος να είναι αθλητής. Θα αρχίσουμε με, με την πιο απλή μορφή της ερώτησης. Ο αθλητισμός έχει κάποια στάδια, ο οποίος ξεκινά καθαρά από χόμπι, μετά γίνεται πιο ερασιτεχνικά και στην πορεία πολλοί αθλητές που συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι τρόπος ζωής πλέον, πιθανόν να γίνουν και επαγγελματίες. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τόσοι υποδομές και οι άνθρωποι έτσι ώστε στην Κύπρο να υπάρχουν επαγγελματίες αθλητές? Πιστεύω στην Κύπρο είναι δύσκολο ακόμη να το πω αυτό. Προσωπικά έχω περάσει αρκετά δύσκολα στα γήπεδα, στα γυμναστήρια, με τις υποδομές που συζητάμε. Εντάξει, υπάρχουν τα στάδια, προσπαθούν να τα βελτιώσουν, προσπαθούν να τα φτιάξουν. Είναι δύσκολο όμως στην Κύπρο. Η πορεία στο χώρο πώς ξεκίνησε? Δηλαδή, ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον αθλητισμό πότε? Ξεκίνησα το 1991-92. Mm-hmm. Ήμουν 7-8 χρονών. 7-8 χρονών. Κάπου εκεί, μάλιστα. Ναι. Η μητέρα μου ήταν αθλήτρια. Έτρεχε μικρές αποστάσεις σε σπριντ εμπόδια στην Πάφο, στο χωριό, στα Κελοκέδαρα, όταν είχαν αγώνες. Οπότε συνέχισε να γυμνάζεται, συνέχισε να τρέχει, να κάνει κάποιος όπως τον θυμάσαι γύρω... Θυμάσαι τον κύριο που δείχνει στην οθόνη εκεί? Ναι, ναι. Μερικές φωτογραφίες του Αντώνη Αρέστη. Ναι. Άρα από αυτή την ηλικία περίπου. Πιο μικρός. Και πιο μικρός. Μπορεί πιο μικρός, ναι. Mm-hmm. Και τρέχαμε στο γύρο της Λεμεσού, όπου η μητέρα μου λάβανε κάθε χρόνο συμμετοχή. Με έπαιρνε μαζί της και έτσι από εκεί είχα πάρει κάποια ερεθίσματα του αθλητισμού. Τα αδέλφια μου, τα δύο που βλέπετε πίσω, ήταν αθλητές επίσης. Ο ένας ήταν στα σπριντ και ο άλλος στο τριπλού. Θεωρείς ότι αν η μητέρα δεν ασχολείται με τον αθλητισμό θα μπαίνατε στη διαδικασία? Ήταν κάτι το οποίο ήρθε δηλαδή, γιατί είναι όπως ένας μουσικός στο σπίτι, τραγουδάει, παίζει κιθάρα κτλ. Ένα παιδί θα ακολουθήσει σε εισαγωγικά. Λέουν ότι το υποσυνείδητο είναι τόσο δυνατό που μπορεί να κάνει τα πάντα. Οπότε δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι, αλλά πιστεύω σε αυτήν τη θεωρία του υποσυνείδητου, ότι υπήρχαν πράγματα τα οποία κάναμε από μικρή. Έβλεπα τα αδέρφια μου στο στίβο και τους θαύμαζα πάρα πολύ. Είναι πιο μεγάλη από σένα. Ναι, είναι πιο μεγάλη. Μου άρεσε να τους βλέπω. Και θυμάμαι πολύ, πολύ έντονα όταν και οι δύο σταμάτησαν πολύ νεαροί. Μου μείνει έτσι το αυτό ότι μα γιατί να σταματήσετε, αφού ήσασταν αρκετά καλοί αθλητές. Γιατί όμως? Είχα σταματήσει για λόγους ότι δεν υπήρχαν προοπτικές, δεν υπήρχαν αυτά. Ίσως χορηγή. Όλα αυτά. Ναι, δεν υπήρχαν και ακόμα είναι σε... είναι αρκετά πίσω. Είναι σε άλλων επίπεδων τώρα. Σίγουρα είναι βελτιωμένα όλα από όλες τις πλευρές. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση, αλλά υπάρχουν ακόμα περισσότερες βελτιώσεις στον τομέα του επαγγελματισμού. Ναι. Ήδη βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από την προσωπική σου ζωή, από βραβεύσεις, από το στίβο και τα λοιπά, και θα δούμε και κάποια βίντεο στην συνέχεια. Άρα ξεκίνησες σιγά σιγά να μπαίνεις στη διαδικασία, να τρέχεις μαζί με την μητέρα σου. Μετά πώς προέκυψε το ερασιτεχνικό, που είναι το επόμενο στάδιο? Το ερασιτεχνικό ήταν όταν έπαιζα ποδόσφαιρο. Ήμουνα στον ΠΑΟ προσφύγο, σε ένα προσφυγικό σωματείο, έπαιζα ποδόσφαιρο. Και ο προπονητής ήταν φίλος του τατά μου. Οπότε είχε τον αέρα μου
να μου μιλά ελεύθερα και να μου λέει την άποψή του. Και μια καλή μέρα στο γήπεδο μου λέει, φύγε μου που δάμε και κάνεις εσύ ποδόσφαιρο. Έτσι πολλά ξερά. Ξερά. Ναι. Οπότε δεν απογοητεύτηκες εσύ? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Ήμουν άνθρωπος πάντα που όταν μου έλεγε ο άλλος ότι δεν κάνεις για τον το πράγμα, το ναι μεν το έπαιρνα κάπως αναλόγως και ποιος το έλεγε και πώς το έλεγε. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος το είπε να με κάνει να με βοηθήσει. Δεν το είπε, ας πούμε, κακοπροαίρετα. Mm-hmm. Μου είπε τη γνώμη του κάπως διαφορετικά, αλλά το εμπέδωσα σωστά όμως. Mm-hmm. Το διαχειρίστηκα όπως διαχειρίζομαι όλα πράγματα στη ζωή μου όταν μου λέει κάποιος ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Και όντως έβλεπα ότι... Δεν πείσμωσες όμως να πεις ναι, ότι... Ναι, πείσμωσα, ναι, πείσμωσα ξέρεις... όπως σε όλα τα πράγματα. Είναι ναι. Όλη μου ζωή ήταν ένα πείσμα. Mm-hmm. Οπότε φεύγω από το ποδόσφαιρο, του λέω σε ευχαριστώ για ό,τι μου πρόσφερες εδώ. Θα πάω στο Στίβο, γιατί στο Στίβο είχα κάνει και κάποια... είχα κάνει αγώνες στο πριν. Στο Στίβο, επειδή είχες κάνει... Από μαθητικούς αγώνες, σε μαθητικούς αγώνες, πριν από αυτόν είχα τρέξει και είχα πάρει μετάλλια. Οπότε mm-hmm. οι γυμναστές και οι προμονητές μου έλεγαν να έρθω κοντά. Mm-hmm. Ήταν η αφορμή. Αυτόν το φύγει από το ποδόσφαιρο και έκαμε κάτι άλλο. Πήγαινε στο Στίβο, συγκεκριμένα κάπως έτσι μου το είπε. Ήταν αυτό που με... τη συγκεκριμένη περίοδο που με όθησε να κάνω το επόμενο βήμα. Πόσο σημαντικός ρόλος είναι αυτός της οικογένειας, της συζύγου, των παιδιών ίσως, σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις εσύ για να είσαι επαγγελματίας αθλητής? Δεν μπορείς χωρίς τη στήριξή τους. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι σχεδόν απίθανο. Τι στήριξη είχα... έχει αυτή η σύζυγος, ας πούμε, δίπλα? Να ξεκινήσω από τη μητέρα μου, γιατί η σύζυγος mm-hmm. μου ήρθε πιο μετά. Mm-hmm. Η μητέρα μου με σπούδασε. Τον καιρό που σπούδαζα της έλεγα ότι θέλω να γίνω μεγάλος αθλητής, οπότε πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Mm-hmm. Και πρέπει να με βοηθήσεις. Και μου έδειξε εμπιστοσύνη. Από... Ήταν όμως και ήδη αθλήτρια, άρα αντιλαμβανόταν. Ναι, αντιλαμβανόταν και πίστευε σε μένα, γιατί mm-hmm. δεν ότι έκανα κάποια βήματα, τεράστια βήματα, διότι εντάξει, στο σχολείο, στο στρατό, δεν είχα κίνητρα. Ήμουν μαθητής του 11, 12, δεν βρίσκα αυτό που ήθελα. Mm-hmm. Όταν τέκειωσα το στρατό όμως, της είπα ότι θέλω να πάω να σπουδάσω, έπεσε από τα σύννεφα, με έκοψε τα εισιτήρια την επόμενη... Να σπουδάσεις τι? Γυμναστική Ακαδημία. Γυμναστική Ακαδημία. Την επόμενη μέρα με έστειλε στη Βουλγαρία, κάναμε τα χαρτιά, όλα έφυγα και όταν ξεκίνησα να σπουδάζω, ήμουν και μόνος μου, ζούσα μόνος μου, τα περνούσα όλα μόνος μου, αγύρευα μόνος μου. Τα άρα πάντα είδε μόνος. Ένα άλλο Αντώνη. Ναι, είδε έναν άλλον Αντώνη, mm-hmm. μου έδειξε εμπιστοσύνη. Της είπα ότι αντί για τότε 3-4.000 λίρες που έπρεπε να μου στέλνει, τα είχαμε κάνει περίπου 10 με 12.000, τα τριπλασιάσαμε. Της εξήγησα τους λόγους, οπότε έγινα όλα εφικτά. Δηλαδή μου έστελνε τα λεφτά, πλήρωνα την Ακαδημία. Πλήρωνα τα ρούχα μου, τα συμπληρώματα μου, τις ανάγκες που είχαμε τον αθλητισμό. Και κάθε τέλος του χρόνου πήγαινα προετοιμασία. Έδινα περίπου 3.500 ευρώ για προετοιμασία πάνω στο Μπέλμικα, στο βουνό, mm-hmm. πάνω ψηλά. Είναι 2.000 μέτρα υψόμετρο. Για προετοιμασία. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά τα έβλεπε και τα. Με βοηθούσε πάρα πολύ. Αν δεν ήταν η μητέρα μου, δεν θα μπορούσα να. Δεν θα μου έρθει. Μια μητέρα είναι δίπλα από το γιο της και. Εντάξει, και ο πατέρας φυσικά, ο με τη δική του. Το δικό του τρόπο. Με το δικό του τρόπο, ναι. Ναι. Άρα μπήκε στη διαδικασία όταν πέρασε κάποια περίοδο. Γιατί εντάξει, μετά το στρατό, θέλω να αντιλαμβάνομαι ότι αρχίζουν σιγά σιγά και αντιλαμβάνονται οι νεαροί ότι. Αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου, έτσι. Ναι, ναι, κάποιοι πιο σύντομα, κάποιοι πιο μετά. Εγώ πάντα ήθελα να κάνω αθλητισμό. Ήμουν πολύ δυσαρεστημένος όταν μου στερήσανε τον αθλητισμό στο στρατό, γιατί αδίκως μου στερήσανε 2 χρόνια και δεν ήμουν στον λόγο αθλητών. Ζήτησες δηλαδή να πας. Ζήτησα δικαιωματικά, έπρεπε να ήμουν στον λόγο αθλητών και αν δεν ήμουν στον λόγο αθλητών, τουλάχιστον θα έπρεπε να ήμουν κοντά στη Λεμεσό με 6 περισσά κάτι εβδομάδα. Mm-hmm. Αδίκως και το ξαναλέω. Και έγινε μια συζήτηση τότε πολλά ρατσιστική όταν το συγκεκριμένο άτομο που έπρεπε να προωθήσει, να αποφασίσει τα άτομα τα συγκεκριμένα ανάφερε στη μητέρα μου ότι μα γιατί να βάλω έναν ανάπηρο μίτσι μέσα στο λόγο αθλητών. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ 2 χρόνια να θέλω να κάνω αθλητισμό, πραγματικά ήθελα να κάνω αθλητισμό. Δεν ήθελα να χάσω το στρατό για να κάνω αθλητισμό.
Είναι αυτή η διαφορά που κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, κάποιοι άνθρωποι. Ξέρεις, υπάρχουν και πάρα πολλοί όμως που συστατικά εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται, ωραία, εγώ το καταλάβαινα. Όμως εγώ ήμουνα και είμαι ακόμα άνθρωπος του αθλητισμού. Άρα η μητέρα, καταρχήν και σύζυγος στη συνέχεια, ήταν μαζί σου. Πάμε να καλησπερίσουμε τη μητέρα σου, η οποία είναι μαζί μας εδώ στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Άντρη Αρέστη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ένας άνθρωπος εδώ, ο γιος σας, ο οποίος λέει τα καλύτερα για τη μητέρα του και εσείς αθλήτρια τότε. Από μικρή. Και πέστε μας λίγα πράγματα για τον Αντώνη. Για τον Αντώνη που πολέμησε και πολεμάει ακόμα, ακόμα για τον αθλητισμό. Ακόμα πολεμάει. Ο Αντώνης είχε το ατύχημα που ήταν το 2 χρονών. Δυστυχώς επανέφερε τον έναν αυτοκίνητο. Μετά ξεκινήσαν οι φυσιοθεραπείες, οι γιατροί, αυτά. Τέλος πάντων, κατατάχθηκε στους παραολυμπιακούς μετά. Ξεκίνησε το γολγοθάντρο. Εσείς πώς τον βλέπετε έτσι ως επαγγελματία αθλητή? Πιστεύατε ότι θα τα καταφέρει και να πάει και στους παραολυμπιακούς και σε πολλούς άλλους αγώνες, έτσι ώστε να πάρει και τα μετάλλια του και να διαπρεύσει? Πάντα τον εμπίστευα, πάντα του είχα εμπιστοσύνη, γιατί πάντα αυτό που θέλει να κάνει το κάνει μέχρι σήμερα. Ό,τι στόχο βάλει στη ζωή του, τον εκπληρώνει. Μάλιστα. Τι να πούμε στη μητέρα? Τι να πούμε? Να με κάνεις να κλαίω τώρα. Όχι να κλαίεις, άσε να κλάψω. Είναι χαρά και είναι κάτι το οποίο οι γονείς είναι δίπλα από τα παιδιά τους. Αλήθεια, όταν σας είπε ότι θέλει να πάει να σπουδάσει γυμναστής, πώς αντιδράσατε? Τίποτα, αρέσκηκα, το πάω σπουδάσει γυμναστής. Μόνος του έκοψε τα εισιτήρια, μόνος του βρήκε το διαμέρισμα. Είμαστε στο χωριό διακοπές και άλλη μου μάνα, εγώ να πάω σπουδάσω αθλητής. Να πάει. Αλλά περίμενα σε αποχωρκώνω, θα την περιμένω. Πήρε μου λεφτά και εγώ να κόψω εισιτήρια, να βρω διαμέρισμα, έφυγε δύο Βουλγαρία, να καλώνεσαι τα μόνος του. Μάλιστα. Κύριε Άντρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλό εγώ βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Και από τη μία γυναίκα στη ζωή σου, στην άλλη. Πάμε να καλησπερίσουμε την Άνθια, η οποία είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά. Άνθια, η σύζυγος. Σύζυγος. Καλησπέρα, Άνθια. Καλησπέρα. Άκουγες, έχει αρκετή ώρα. Είναι σημαντικό όμως να πούμε ότι εκτός από τη μάνα και η σύζυγος, τα τελευταία είσαστε μαζί πόσα χρόνια τώρα? Πάνε πολύ χρόνια, πολλά χρόνια πίσω. Μάλιστα. Είμαστε παντρεμένοι 11 χρόνια, αλλά... Στες ήταν η επέτειος μου. Τον ξέρω. Ας ζήσετε και πάντα με χαμόγελο. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί φίλοι. Τον είχα γνωρίσει στο γήπεδο. Και η ιστορία ξεκινά πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαμε γνωριστεί στο Στίβος. Ήμουνα και εγώ αθλήτρια. Και ήμασταν πάρα πολύ καλοί φίλοι για πολλά αρκετά χρόνια. Και έχετε και μια υπέροχη οικογένεια, έτσι? Ναι, ναι. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Τα παιδιά, να πω ότι θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματα του μπαμπά ή και της μαμάς? Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ο μεγάλος μας γιος αν θέλει όντως να ακολουθήσει αυτά τα βήματα. Τον παίρνεις μαζί σου, δεν ξέρω, ναι, στο γυμνάζεται, στίβο, δηλαδή, γυμνάζεται στο στίβο μαζί. Εννοείται ότι γυμνάζεται. Τους προωθούμε να γυμνάζονται τα παιδιά μας, απλά εντάξει, ακόμη είναι μικρός για να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Πώς είναι ο Αντώνης στην καθημερινότητά του, Άνθια? τα καλά πράγματα. Κοιτάξτε, Αντώνη, ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς. Κάποιες φορές για να πάει να κάνει την προπόνηση του πριν να έρθει στη δουλειά. Δουλεύει κανονικών 8 ώρων, μετά έπρεπε να ξαναφύγει να πάει προπόνηση, να ερχόταν πάρα πολύ αργά σπίτι κάποιες φορές, τις πιο πολλές φορές. Ήταν πάρα πολύ έντονες ημέρες του.
αρκετή κούραση, αρκετή ψυχολογική πίεση. Δηλαδή θέλει αρκετή δύναμη ψυχής ένας αθλητής για να τα καταφέρει στο επαγγελματικό επίπεδο. Ακριβώς, όταν έχεις και μια δουλειά να διευθύνεις και έχεις και μια οικογένεια που πρέπει σπίτι να έρθει, να είναι χαρούμενος, να παίξει με τα παιδιά, να... θέλει πάρα πολύ γι' αυτό ψυχολογική... Γι' αυτό η σύζυγος ήταν δίπλα. Έτσι, να έχεις πάρα πολλά ψυχικά αποθέματα για να μπορέσεις να διαχειριστείς όλα αυτό το που συμβαίνει στην καθημερινότητα. Τι να πούμε, Αντώνη, της Άνθειας. Κάποιες φορές καταφέρναμε, κάποιες φορές όμως όχι. Υπήρχαν και στιγμές που ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Κοίταξε, μετά το 2006... ήταν ο άνθρωπος που ήταν η αλλαγή από τη μητέρα στη γυναίκα. Ναι. Οπότε όλα αυτά που έκανε η μητέρα πλέον τα έκανε η γυναίκα. Φαγητών, συμπαράσταση, τα ψυχολογικά μου, όταν είμαι κάτω, όταν είμαι πάνω, τα δεξιά μου, αριστερά μου ήταν πάντα δίπλα μου. Επιτυχίες ίσως και οι αποτυχίες. Οι επιτυχίες ήταν λίγες. Οι αποτυχίες σε εισαγωγικά είναι πάρα πολλές σε έναν αθλητή. Οι επιτυχίες ενός αθλητή είναι πολύ λίγες. Οπότε το να κρατάς τόσα πολλά χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια με έναν άνθρωπο και να τον στηρίζεις όταν έρθει αυτή η επιτυχία, είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω, ούτε νομίζω υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να το κατανοήσει αν δεν το ζήσει, αν δεν το βιώσει για 15 χρόνια να περιμένεις. Γιατί μια επιτυχία, δύο επιτυχίες κάναμε μαζί. Δεν είναι ότι κάθε χρόνο επιτυχία. Ήταν κάθε 4, κάθε 5 χρόνια, 6 χρόνια να δει μια επιτυχία. Όμως ένιωθες εσύ ότι ήσουν καλύτερος χρόνο με το χρόνο. Ναι, σίγουρα. Είτε καλύτερος, είτε σταθερός, είτε χειρότερος. Και από το χειρότερο προσπαθούσαμε να βρούμε ξανά τα εφόδια, τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να γίνουμε ξανά πάλι όπως ήμασταν. Είναι ένα παιχνίδι ο αθλητισμός και η οικογένεια που όταν είναι μαζί. Είναι αρκετά δύσκολο, όμως είμαι πολύ περηφανός που έχω την Άθεια δίπλα μου. Πάντως κανόνισε μου, έστειλε το βιογραφικό σου, έστειλε τις φωτογραφίες σου, τούτο θέλω τα βίντεο. Τα πάντα είναι... Πλήρως οργανωμένη, ναι. Αμέσως... Χωρίς την Άθεια δεν θα έπαιρνες τίποτα. Μάλιστα. Θα βλέπαμε έναν κενό στην τηλεόραση. Αυτό που ήταν ο Αντωνής για τα κάτω που ήταν κάποιες φορές ήταν χειρότερα, αυτό που θαυμάζω περισσότερο στον Αντώνη. Είναι αυτό το ότι όταν ήρχονταν οι δύσκολες στιγμές και οι δύσκολες εποχές που δεν ήταν καλά, δεν τα έβαζε κάτω και δεν είπε ποτέ θα τα παρετήσω. Πάντα προσπαθούσε να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό, πάντα δούλευε διπλά και τριπλά όταν και δεν ήταν καλά προπονητικό το αθλητικό κομμάτι. Κάποια πράγματα τα αφήναμε πίσω, κάποια πράγματα έπρεπε να μπουν σε κάποια στασιμότητα όταν έπρεπε να γίνει κάτι έξτρα, να το πω έτσι, για να μπορέσει να βγάλει τη χρονιά, ίσως από τραυματισμούς, ίσως από ότι δεν του βγήκε όπως το σχεδίαζε και για τους χρόνους και για τις καμόνες. Είναι σημαντικό πολλές φορές και η ψυχολογία. Αυτό το θαυμάζω πάρα πολύ, το ότι δεν τα έβαζε ποτέ του κάτω. Μάλιστα. Και ποτέ δεν του είχα πει ότι έφτασε σε ένα σημείο πρέπει να σταματήσεις, γιατί πάντα ήμουν δίπλα του και του έλεγα εντάξει, ό,τι θέλεις, όπως νιώθεις. Αν νιώθεις ότι πρέπει να συνεχίσεις ή πρέπει να γίνει κάτι άλλο, να αφήσουμε κάτι άλλο πίσω, για να κάνεις αυτό που θέλεις. Μάλιστα. Είναι σημαντικό επίσης να έρχονται και τα μηνύματα προς τον κόσμο ότι δεν τα παρατάμε και γινόμαστε ακόμη καλύτεροι. Άνθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σου. Καλό βράδυ και να εγώ έχεις. Εγώ σας ευχαριστώ επίσης. Καλό καλή βράδυ. Συνέχεια, καλή συνέχεια. Πόσο σημαντικό αλήθεια είναι ο προπονήτης, γιατί φαντάζομαι δεν προπονείσαι μόνος σου, έτσι. Ο προπονητής για μένα ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Είχα πολλά θέματα στο να γίνω adapt, να προσαρμοστώ με έναν προπονητή. Είχα κακές εμπειρίες, οπότε ειδικά όταν ήμουν στη Βουλγαρία, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω, δεν ψάχνα πάρα πολύ. Ειδικά για τα 400 μέτρα που ήταν το αγαπημένο μου άθλημα, μέρα νύχτα δεν έβλεπα κάτι άλλο μπροστά μου.
μελετούσα τα πάντα από το πρώτο μέτρο μέχρι το τελευταίο. Mm-hmm. Πώς μπορώ να βελτιώσω αυτό το άθλημα, πώς μπορώ να κάνω την καλύτερη προπόνηση. Οπότε όταν ψαχνόμουν εγώ και βρίσκα μελέτες, είτε έκανα μελέτες από μόνος μου, είχα αγοράσει μηχανή την οποία μετρούσα το γαλακτικό μου οξύ, έφτιαχνα ένα πρόγραμμα το οποίο έβλεπα ότι μπορώ να εκκρίνω περισσότερο γαλακτικό εδώ μπορώ να σταματήσω, εδώ θέλω αποκατάσταση. Mm-hmm. Και όταν τα παρουσίαζα στον καθηγητή μου στο πανεπιστήμιο, μου έλεγε ότι αυτά δεν ευστάθουν. Και όταν του έλεγα, ας πούμε, ότι κοίταξε, coach, του λέω, ας πούμε, φτιάχνετε το γαλακτικό οξύ μέσα από την ταχύτητα, του λέω, mm-hmm. και όχι μέσα από την αντοχή. Mm-hmm. Ήδη βλέπουμε και κάποιους ναι. αγώνες που οπότε αν ήρθασαν την παράθεση με τους καθηγητές μου. Mm-hmm. Όμως το έψαχνες έτσι πάρα αρκετά. Πολύ. Γιατί πρέπει να ακούμε όμως τον προπονητή μας. Σίγουρα, σίγουρα αυτό δεν έχει να κάνει καταρχάς με τον προπονητή. Η mm-hmm. συζήτηση τώρα που κάνουμε έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Όταν εγώ έδινα κάποιες μελέτες και κάποια πράγματα στον καθηγητή του πανεπιστήμιου, ο οποίος ήταν και ο προπονητής μου. Mm-hmm. Όμως μετά που δεν ήσουν στο επαγγελματικό επίπεδο τότε. Όχι, ήμουνα δεύτερον έτος προς τρίτον έτος. Mm-hmm. Πόσα χρόνια ήταν η σπουδή? Πέντε. Πέντε. Ήταν μια η γλώσσα και τέσσερα mm-hmm. το πανεπιστήμιο. Ναι. Οπότε σε αυτήν την περίοδο όπου ψαχνόμουν πάρα πολύ και έβλεπα τον εαυτό μου ότι δεν είχα βελτίωση. Mm-hmm. Μα καθόλου βελτίωση. Ότι βλέπα ότι κάθε χρόνο είχα το ίδιο αποτέλεσμα. Και ήταν η στιγμή, ακόμα μια στιγμή mm-hmm. που μου είπε κάποιος ότι εσύ δεν πρόκειται να τρέξεις κάτω από 50 δευτερόλεπτα. Ο καθηγητής μου τώρα. Mm-hmm. Επειδή του παρουσίασα κάτι. Ναι, με ακούμε τι μας λέει ο προπονητής, αλλά όταν παρουσιάσει ο αθλητής κάτι ο οποίος είναι του πανεπιστημίου και είναι μαθητής σου, οφείλεις να το μελετήσεις και να το συζητήσεις μαζί. Ακριβώς. Θα σου πω κάτι γενικά. Ο Ευθύμιος ο Κυπριανού ήταν ο πρώην προπονητής σου. Θα έρθω στον Κυπριανού. Τώρα αμέσως έρχομαι στον Κυπριανού. Να τον καλησπερίσουμε. Να τον καλησπέρα σας. Σας χαιρετώ. Θα ερχόμουν, λέει, στον Ευθύμιο Κυπριανού. Μου την αισθήσετε όλοι σήμερα. Πότε θα ξεκινήσει. Να τον αφήσουμε να τον αφήσουμε να τον αφήσει να λέει γιώσο. Ολοκλήρωσε. Έκοψε με δύο φορές για σένα. Okay. Η πρώτη ήταν που όταν έφυγε από τον πάω προσφύγων και πήγα στο Στίβο. Μάλιστα. Ο κύριος Ζαμέ είπε μου θα έρθεις να έκανε προπόνηση ήδη με τον Πέτρο τον Ευρυπίδου και πήγα γιατί ήταν Ευθύμιος. Πάνω απ' όλα γιατί ήταν ο κολλητός μου. Οπότε ξεκινήσαμε μαζί προπόνηση στον Πέτρο τον Ευρυπίδου. Και κάναμε μαζί προπόνηση. Ήταν κάπου εκεί που μείναμε, σταματήσαμε, είχες μου κάνει μια ερώτηση. Ακριβώς. Μετά από την ιστορία που σου διηγήθηκα πριν, όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, ξεκίνησα να κάνω μόνος προπόνηση. Για περίπου 1-2 χρόνια και έβλεπα απίστευτες βελτιώσεις. Όταν έβαλα κάτω τα πράγματα που πίστευα εγώ. Το πήρες σε πιο επιστημονικό. Ναι, ακριβώς. Και μετά από αρκετό, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, πάντα μιλούσα με τον Ευθύμιο γιατί ο Ευθύμιος. Σπούδαζε το ίδιο πράγμα μαζί μου, γυμναστική ακαδημία. Mm-hmm. Οπότε συζητούσαμε μαζί και κάπου στο 2007 προς 2008 καταλήξαμε να έχουμε πολλές ίδιες απόψεις και να του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και να βρω τον άνθρωπο μου ο οποίος επίστευα ότι έβλεπε τα πράγματα που πιστεύω εγώ, ότι ήσουν και τις ίδιες επιστημονικές μελέτες και αποδείξεις για τα πράγματα που μπορούν να φέρουν έναν τετρακοσάρι να τρέξει καλά. Και το 2008 επιστρέψαμε μαζί με τον Ευθύμιο, ήταν προμονητής μου, και επιστρέψαμε στο Πανβουλγάρικο Πρωτάθλημα να τους κάνουμε το show. Μάλιστα. Τρέξαμε 48-51, έκαναμε ένα ατομικό ρεκόρ, το οποίο ακόμα κρατά, δεν έχω ξανατρέξει πιο γρήγορα από το 48-51, και ήταν και η μέρα που γεννήθηκε ο γιος μου. Μάλιστα. Άρα το θυμάσαι χαρακτηριστικά. Ναι, ήταν μια να φάση απίστευτη. Να πάμε στον Ευθύμιο να μας πει έτσι. Ναι. Ποιος είναι ο Αντώνης Αρέστη που ξέρεις εσύ, Ευθύμιε. Καταρχάς, σας χαιρετώ. Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας για να μιλήσουμε για τον Αντώνη. Mm-hmm. Εγώ έχω να πω ότι επίτευγμα δικό μου θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος, ίσως ο μοναδικός προμονητής που ο Αντώνης άκουσε. Δηλαδή, θεωρώ το προσωπικά ένα επίτευγμα για τον εαυτό μου. Γιατί ο Αντώνης, για τούτα που λέει, έχει δίκαιο το να έχεις κάνει ησυχίες σαν αθλητής, είναι πολλά συνήθες και πολλά ωφέλιμο, θεωρώ. Τώρα, εναπόκειται στον εκάστοτε προπονητή το πώς να δουλέψεις τις ανησυχίες του αθλητή, εις όφελος. Mm-hmm. Τον Αντώνη γνώριζα τον
από μικρό παιδάκι ήμασταν μαζί στο σχολείο, μεγαλώνοντας μαζί, ξεκινώντας σαν αθλητές μαζί. Σίγουρα ποτέ δεν σκέφτηκα θεωρώ και ότι θα καταλήγαμε να είμαστε προπονητής αθλητής, ίδια ηλικία. Ασχετά αν εγώ δεν έχω άσπρο μαγιά όπως ο Αντώνης, είμαστε στην ίδια ηλικία, με ένα μοίρα διαφορά. Είναι το άγχος που λέει, είναι το άγχος του για να έχει τον καλύτερο χρόνο. Το συζητούσαμε και εκτός αέρα προηγουμένως. Ορίστε. Είναι και το άγχος του, λέει, που τα άσπατα μαγιά. Ίσως. Εγώ δεν έχω άγχος στη ζωή μου, οπότε είμαι καλά. Έπρεπε να πάρεις από τον προπονητή. Τώρα δεν θα έχω άγχος που δεν έχω χρόνος μπροστά μου. Τώρα δεν μπορεί να γίνουμε μαύρα ξανά. Όχι, με τον Αντώνη, και ακόμη θεωρώ ότι γνωρίζω αυτό μου ότι ήμουν παρός σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή από το ρεκόρ του, από τότε γεννήθηκε ο γιος του, του οποίου είναι και ο τατάς του, οπότε είμαι πιο κοντά στην οικογένεια, στον Αντώνη και γενικά σε όλους στην οικογένεια. Ήμουν παρόν στα πρώτα παραολυμπιακά μετάλλια στο Πεκίνο, στις μεγάλες διακρίσεις στο παγκόσμιο στη Νέα Ζηλανδία. Οπότε είχε να δω από κοντά, να αντίσω από κοντά τις επιτυχίες του Αντώνη. Και τούτο που θα μπορούσα να πω με βεβαιότητα ήταν αυτό που είπε και πριν, ότι ο Αντώνης είναι ένας άνθρωπος που δεν τα παρετά. Σίγουρα με κάποιες επιτυχίες θα μπορούσε να επαναβαστεί, να πει ότι okay, εγώ έκανα κάποιες επιτυχίες. Πήρα κάποιες διακρίσεις, μετάλλια, οικονομικά πήρα κάτι, όχι σταματώ, δεν κάνω τίποτα άλλο. Κάθε χρόνο προσπαθούσε για κάτι καλύτερο. Μα είναι αυτό, αυτή η δουλειά του αθλητή και ένας από τους κύριους λόγους που τον έχουμε εδώ στις προσωπικότητες είναι ότι θεωρούμε ότι είναι ένας άνθρωπος πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσει και η νέα γενιά, γιατί αυτό το πράγμα θέλουμε να βγάζουμε από αυτή τούτη την εκπομπή, έτσι ώστε οι πιο νέοι να ασχοληθούν, όπως ασχοληθήκες και εσύ, όπως και ο Αντώνης, όπως και άλλοι αθλητές, και να μπορούν να ασχοληθούν και να είναι αυτά τα πρότυπα της νεολαίας και όχι τα άλλα, να μην τα αναφέρω. Σημαντικό, απλά θεωρώ πλέον στη σύγχρονη εποχή το κίνητρο είναι διαφορετικό για τα παιδιά. Εμείς τότε το κίνητρο μας ήταν απλά να μπούμε στο γήπεδο, να τρέξουμε, να γίνουμε πιο γρήγοροι, να πάμε στους αγώνες. Πλέον βλέπουμε εδώ, πηγαίναμε κρυφά από τους γονείς μας στο γήπεδο να κάνουμε προπόνηση. Πλέον παρακαλάμε τα σύγχρονα παιδιά να πάνε στο γήπεδο, να πατήσουν τα κινητά, τα λάπτο. Θεωρώ ο Αντώνης ή οποιοσδήποτε αθλητής, ειδικά προς το τέλος της καριέρας του, είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο αθλητισμός μας στην Κύπρο για να δώσει κάποια κίνητρα στα πιο μικρά παιδιά. Ακριβώς. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικότατο αυτό. Ευθύμια, θα σε ευχαριστήσω πραγματικά για αυτή την παρουσία σου εδώ, έτσι και σύντομη. Να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ πολλές επιτυχίες και πολλά νέα παιδιά στο να έρθουν στο στίβο αλλά και σε άλλα αθλήματα. Έτσι. Γιατί τα αθλήματα δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, έχει κι άλλο. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Αντώνη, θα μου επιτρέψεις να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες με τον αθλητή Αντώνη Αρέστη εδώ στο Capital. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες. Ο αθλητής Αντώνης Αρέστη είναι εδώ μαζί μας. Πήγε έτσι λίγο περισσότερο το πρώτο μέρος, Αντώνη, γιατί είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ θέλω να μου πεις λίγο πόσο σημαντικό είναι η ψυχολογία σε έναν αθλητή. Είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, μου ανάφερες προηγουμένως πάνω, κάτω. Εντάξει, το σώμα κινείται. Λειτουργεί μέσα από τον εγκέφαλο. Οπότε όταν ο εγκέφαλος δεν δίνει τις σωστές οδηγίες, το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα χρειάζεται κάποια ψυχολογική βοήθεια, ας πούμε, σίγουρα, ένας αθλητής. Σίγουρα. Είτε ο αθλητής ο ίδιος μπορεί να ψαχτεί καλά και να μπορέσει να αντεπεξελθεί σε αυτή την πίεση, είτε ο αθλητής το έχει από μόνος του. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι μπορεί να μην δεν θέλουν υποστήριξη, να νιώθουν ότι είναι ψυχολογικά άρτια, μπορούν να περάσουν. Αυτό έχει να κάνει σχέση με με την επιτυχία ή με τις κάποιες αποτυχίες ή με κάποια πράγματα που δεν βγαίνουν. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν είχα κάποιον αθλητικό ψυχολόγο σε νεαρή ηλικία. Έβλεπα κάποιες αδυναμίες που είχα. Την ώρα της κούρσας.
Είχα μεγάλες αδυναμίες. Τι σκεφτόσουν εκείνη την ώρα? Δεν είναι ότι σκέφτεσαι την κούρσα, απλά είναι αρκετά πράγματα τα οποία τη δεδομένη στιγμή έρχονται στο μυαλό που δεν αφήνει το μυαλό, δεν αφήνει το σώμα να αντεπεξέλθει. Mm-hmm. Οπότε το άγχος είναι... Όλοι οι αθλητές έχουν άγχος. Δεν μιλάω για το άγχος που δημιουργείται τη δεδομένη στιγμή. Η αδρεναλίνη έρχεται μέσα από το άγχος. Φυσικά κάποιος να πει ότι, ξέρω εγώ, σε αυτά τα 50 δευτερόλεπτα μπορεί να αδειάσει το μυαλό σου, ας πούμε, εντελώς και να μην... Είναι δύσκολο. Δεν είναι μόνο τα 50 δευτερόλεπτα. Είναι μια εβδομάδα, είναι ο ένας μήνας πριν, είναι δύο μήνες πριν. Δηλαδή η ψυχολογία του αθλητή ξεκινάει να μπαίνει στο mood του αγώνα αρκετά πριν τον αγώνα. Ο Αδάμος Παπαντονίου τι λέει που τον έχουμε κοντά μας μέσω Skype. Καλησπέρα Αδάμο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ακούς τώρα τον και μας βλέπεις και μας ακούς μάλιστα. Όντως, πόσο σημαντική είναι η ψυχολογία, Αδάμο, ενός αθλητή για να πετύχει? Κοιτάξτε. Και δει το Αντώνη που τον έχουμε εδώ κοντά μας φυσικά, έτσι. Όπως το περιγράφει και ο Αντώνης, είναι κοινά αποδεκτό πλέον ότι στη σύγχρονη αθλητική πραγματικότητα τα αποτελέσματα καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό από τον παράγοντα, από τον ψυχολογικό παράγοντα. Mm-hmm. Οι διαφορές των αθλητών, οι διαφορές των καλών με των κορυφαίων είναι πάνω σε πολύ μικρές λεπτομέρειες και η ψυχολογική προετοιμασία αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια ακόμα λεπτομέρεια, αλλά μια πολύ σημαντική παράμετρος. Ο Αντώνης αντιλήφθηκε, θεωρώ, μέσα από την πορεία του και τα χρόνια επαφής του με το άθλημα, πόσο καταλυτικός παράγοντας ήταν ο ψυχολογικός και φρόντισε έτσι να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στο κομμάτι αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρχει καλή ψυχολογία. Είναι αυτή που σου δίνει και τη δύναμη, έτσι, Αντώνη? Είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Για μένα είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε έναν αθλητή. Οπότε για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε έναν αγώνα, δεν είναι να έχει καλή ψυχολογία στον αγώνα. Είναι όλη η ψυχολογία από την πρώτη μέρα που θα μπει στο γήπεδο μέχρι τον τερματισμό. Ακολουθά μια διαδικασία η οποία πρέπει να την τηρήσει για να πετύχει όλο αυτό. Ο Αδάμος ήταν ο άνθρωπος που ήρθε, όπως λέγει ο ίδιος, όταν αντιλήφθηκα ότι αυτές οι αδυναμίες στους αγώνες ήταν εμφανείς και εμφανίζονταν όλων και περισσότερων, ειδικά μετά την αποτυχία εισαγωγικά, όπως την είδα εγώ στο Λονδίνο όταν πήρα δύο τέταρτες θέσεις, που όταν είχα χάσει τα μετάλλια, το είδα σαν αποτυχία, ενώ σήμερα το βλέπω τεράστια επιτυχία, δύο τέταρτες θέσεις στους Παραολυμπιακούς του Λονδίνου. Ο Αδάμος ήταν άνθρωπος ο οποίος μου στάθηκε αφάνταστα. Μπήκε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή. Πλέον τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν αυτό που ανάφερα ότι ο αθλητισμός και η οικογένεια είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι άλλο να είσαι μόνο αθλητής και άλλο να είσαι αθλητής και οικογενειαρχής. Οπότε ο Αδάμος μου βοήθησε. Όπως επέλεξες και εσύ στο να είναι. Φυσικά, φυσικά οι επιλογές μου ήταν επιλογές μου. Αυτά επέλεξα. Δεν μετανιώνω. Αυτές ήταν οι επιλογές μου. Προχώρησα με αυτές. Και μέσα από τις επιλογές μου ήταν ο Αδάμος, ο οποίος με βοήθησε αφάνταστα και στην οικογένεια. Όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ μέσα της οικογένειας μου. Για να είμαι καλύτερα στα παιδιά μου, να μπορώ να αντεπεξέλθω μέσα από την πίεση της οικογένειας, μέσα από την πίεση του προαθλητισμού. Ήταν ο άνθρωπος που... Μάλιστα. Που βοήθησε. Αδάμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, να ευχηθούμε. Όπως αντιλαμβάνετε τα 50 δευτερόλεπτα ως όλη την παράσταση, όμως η αλήθεια είναι ότι πριν προκύψουν αυτά τα 50 δευτερόλεπτα υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο, πάρα πολύ προεργασία. Κατά κρίνια τα 50 δευτερόλεπτα είναι... Το αποτέλεσμα... Ίσως το πιο εύκολο κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ναι, είναι το πιο εύκολο. Και αυτό που θαυμάζω πραγματικά και αυτό που κάνει όλα όσα πέτυχε ο Αντώνης μοναδικά και ιδιαίτερα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος τα τελευταία αρκετά χρόνια εκτός από αθλητής ενσωματώνει άλλους πολλούς ρόλους. Του οικογενειάρχη, του πατέρα, του συζύγου, του επαγγελματία,
του γιου, του φίλου, του αδερφού. Είναι απίστευτο το προπονητή ακόμα στην αθλητική του ζωή, επειδή δεν είναι ένα σύντομο μεταξύ 2-3 χρόνων. Ξεκίνησε ο Αντώνης από την εφηβεία, πλέον είναι σχεδόν προς τα 40, σχεδόν προσεγγίζει τα 40. Αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζουν πάρα πολύ τα δεδομένα, η πραγματικότητα, κάτω από τα οποία συμβαίνει η προετοιμασία. Εγώ ήταν κάτι που θαύμαζα πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια στον Αντώνη, το πόσο πολύ προσπαθούσε να κρατάει ισορροπίες, να ανταποκριθεί στο συζυγικό του. Όταν αγαπάς όμως, Αδάμ, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, δίνεις πάθος και με τη βοήθεια και προπονητή και ψυχολόγου και γυμναστή ίσως και της οικογένειας κτλ. Όλα είναι δεδομένα και ότι όλα είναι πιθανά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ανάφερα το γυμναστή που είναι σημαντικό. Το ξεχάσαμε το κομμάτι γυμναστή σε όλη αυτή την ιστορία. Πόσο σημαντικό είναι ο γυμναστή, γιατί πρέπει να είσαι γυμνασμένος για να κάνεις αυτή τη φάση, φαντάζομαι. Ο προπονητής αναλαμβάνει και το κομμάτι του γυμναστή στο στίβο. Είναι ένα κομμάτι. Αν και πάει το μυαλό μου τώρα που θα με πάρει. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Ποιο θα καλησπερίσουμε, λέει εδώ. Εντάξει, είναι την τελευταία έκπληξη μου. Ναι, το περίμενα. Το κερασάκι στην τούρτα. Ακριβώς. Κωνσταντίνος Χρήστου, γυμναστής. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον Αντώνη. Πες μας έτσι λίγο για τον Αντώνη που ξέρεις εσύ, που το γυμνάζεις, που το δυναμώνεις, που προπονείστε μαζί κτλ. Βασικά η σχέση μας με τον Αντώνη είχε ξεκινήσει πολύ φιλικά. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, ευχαριστούμε αγάπη στον αέρα. Όλη η συνεργασία με τον Αντώνη ξεκίνησε εντελώς φιλικά. Εγώ στις αρχές της δικής μου καριέρας ως προπονητής και ως αθλητής συνάμα είχαμε ξεκινήσει τη δική μας συνεργασία να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Εν τέλει καταλήξαμε πολύ καλοί φίλοι με μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που έχω ζήσει τεράστιες εμπειρίες με τον Αντώνη και μου έχει δώσει την ευκαιρία να φτιάξω ένα πολύ καλό προφίλ για την δική μου καριέρα. Να πούμε ότι εγώ είδα φωτογραφίες γενικά και βίντεο από πολλές διοργανώσεις που είχατε πάει μαζί χρόνια τώρα. Ναι, τα τελευταία 6 χρόνια, 7, 2015. Βασικά, και από πιο πριν που ήμασταν και σαν συναθλητές. Βασικά ο Κωνσταντίνος είχε αναφέρει και πρόσφατα σε μια άλλη συνέντευξη ότι ήταν ο άνθρωπος που μάζευε τα κομμάτια μου. Οπότε είχαμε συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο μετά το 2012 που ήταν, ήμουν σε μια φάση πολλά δύσκολη ψυχολογική, όπως είπα είχα χάσει τα μετάλλια. Οπότε για τον Κωνσταντίνο ήταν πολύ δύσκολο το κομμάτι του είτε σαν αθλητής μου είτε σαν προπονητής μου που μετέπειτα ήταν μόνο προπονητής μου ο Κωνσταντίνος. Οπότε θεωρώ ότι το πιο δύσκολο κομμάτι από όλους το έχει περάσει ο Κωνσταντίνος. Έχει περάσει τις πιο δύσκολες μου στιγμές. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δίπλα σου και γενικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βγάλαμε, όλοι αυτοί οι 5 άνθρωποι μαζί με τον Κωνσταντίνο ήταν δίπλα σου. Τελικά ναι, είσαι σίγουρα πολύ τυχερός. Είμαι πολύ τυχερός, ναι, για τους ανθρώπους που είχα δίπλα μου, αλλά ήταν αυτό που συζητήσαμε στην αρχή. Όπως σας είπα ότι ήμουν πολύ δύσκολο στο να επιλέξω κάποιον άνθρωπο να τον εμπιστευτώ για να μου δίνει προπονητικό πρόγραμμα είτε να με παρακολουθά. Ήμουν πάρα πολύ αυστηρός. Οπότε αν έβλεπα ότι αν εσύ δεν μπορείς να μου το δώσεις, θα το κάνω μόνος μου. Γι' αυτό και αρκετά χρόνια είχα κάνει μόνος μου προπονήσει. Μάλιστα. Πάρα πολλά χρόνια. Οπότε. Κωνσταντίνε, τώρα δηλαδή σε ακούει. Σε ακούει δηλαδή. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να μεταφέρω αυτά που ήθελα στον Αντώνη. Αλλά με μια πάρα πολύ καλή συνεργασία είχε γίνει. Με άρχισε να με εμπιστεύεται, όπως είπε και ο ίδιος, γιατί δύσκολο να σε εμπιστευτεί ένας αθλητής με 2 παραολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια πρωταθλήματα, κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ το 2008, να το σπάζει, αλλά να το σπάζει κάποιος άλλος και να προσπαθεί να θέλει να ακούσει ένα νεαρό 25, 26, 27 χρονών. Στο τέλος όμως είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, η οποία έβγαινε
Χρόνο με το χρόνο, όπως είχε πει ο Αντώνης, περάσαμε πάρα πολλά, δύσκολα και με επιτυχίες και με αποτυχίες μαζί, δηλαδή δύσκολες επιτυχίες, δύσκολες αποτυχίες. Ένας αθλητής έχει και αυτά και τα άλλα όμως, έτσι. Αυτή είναι η ζωή ενός αθλητή, δεν είναι μόνο επιτυχίες. Ακριβώς. Σίγουρα. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά οι αποτυχίες είναι αυτές που φέρνουν τις μεγάλες επιτυχίες και τους μεγάλους αθλητές. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σας ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβασή σου. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, Άγγελε μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε το Capital. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα μήνυμα. Αντώνη, δεν έχουμε άλλους. Δεν έχουμε άλλους. Τέλειωσε και η ώρα. Πέρασε μια ώρα. Ένα μήνυμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά βλέπω τον αθλητισμό ως τρόπος ζωής. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να γίνουν επαγγελματίες, ούτε να βάλουν κάποιες ταμπέλες στον αθλητισμό. Μπορούν όμως, μπορεί όλος ο κόσμος να στραφεί στον αθλητισμό, είτε είναι ποδηλασία, είτε είναι τένις, είτε είναι οτιδήποτε υπάρχει είναι αθλητισμός, να το χρησιμοποιούν ως χόμπι για να υπάρχει μια διέξοδος από την καθημερινότητα. Και πίστεψε με ότι υπάρχει διέξοδος σε πολλά πράγματα, αλλά για να το καταλάβεις πρέπει να το κάνεις. Οπότε δεν μπορείς με το να... Σε κούραζε, αλλά σε ηρεμούσε παράλληλα. Πάρα πολύ. Αφού τους τελευταίους 2 μήνες είμαι πολύ ανησυχός, δεν κοιμάμαι τις νύχτες, έχω αρρυθμίες. Δυστυχώς δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο γιατί κουβαλάω μεγάλους τραυματισμούς, οι οποίοι πρέπει να εμπουλωθούν. Και τους τελευταίους 6 μήνες είχα περάσει πάρα πολλά δύσκολα για να τρέξω στο Τόκιο. Ήμουνα με κορτιζόνες και παυσίπονα για 6 μήνες ολόκληρους. Πρέπει να γίνει μια αποθεραπεία από όλη αυτή την κατάσταση, αλλά σας λέω ότι εγώ 2 μήνες τώρα σπίτι είμαι μπουχτισά. Νιώθω ότι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αλλά ξέρω πολύ καλά από ανθρώπους, φίλους, γνωστούς, ότι είναι, ο αθλητισμός είναι μια διέξοδο. Οποιοσδήποτε αθλητισμός. Ακόμα και ένα τρέξιμο στο πάρκο. Ένα τρέξιμο, ένα γρήγορο περπάτημα, μισή ώρα με το σκύλο, χωρίς. Είναι πολύ ωφέλιμο. Πολύ ωφέλιμο. Πολύ ωφέλιμο. Αντώνη, σε ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την παρουσία σου. Κάτι άλλο να έτσι πολύ σύντομο θέλω να πω, που το λέω πάντα στα άτομα με αναπηρία, επιτέλους να βγούμε έξω από το σπίτι, να αναζητήσουμε ανθρώπους σωστούς που μπορούν να βοηθήσουν και να στραφούμε στον αθλητισμό. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για άτομα με αναπηρίες να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Τα παιδιά να βγουν προς τα έξω, όχι στο σπίτι τα παιδιά. Ακριβώς. Όχι να μένουν στο σπίτι. Είναι πολύ θετικό και θα κρατήσω αυτό το μήνυμα. Ακριβώς. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ Καλό για την βράδυ. Παρουσία σας, τις Ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι που μείνετε εδώ στην τηλεόραση Capital για την εκπομπή Προσωπικότητες. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, καλό σας βράδυ.